Τι πες? Καλησπέρα. Έφυγε ο φίλος. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Γεια λέγε. Πήρε. Γεια σας, Ηλίας από Κυπαρισσία. Τι είσαι? Κυπαρισσία. Ηλίας από Κυπαρισσία. Ναι. Από την Κυπαρισσία σου. Ναι. Ναι. Ναι, είμαι Πλατανιάς και Παναθηναϊκός. Ναι, άντε γεια! Ένας βλάκας και ποιος είσαι. Ο Πλατανιάς, η ομάδα σου νίκησε στο Παναθηναϊκό. Πήρες κανένα Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή, του πεις «Ρε, εγώ είμαι ο Πλατανιάς, ο Νίκος από την Κυπρασιά», πώς το είπες. Ναι. Ξενίκησα Παναθηναϊκό, του πήρες? Όχι. Άκου τώρα, εμένα τώρα. Ο Ολυμπιακός σε έχει γεμίσει βούρτσες. Αυτά... σε όλα τα αθλήματα. Αυτά εδώ που είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Εντάξει είμαστε, και ανώμαλε. Και στο τηλέφωνο, ο Ολυμπιακός έχει κάνει έτσι ρε μπουμπούνα την Κυπαρισσία. Άκου, άμα δεν το κατάλαβες, θα σου το πω πολύ. Όχι, το καταλάβει. Και ρε, πολύ ωραία, άκου. Ο Πλατανιάς που είσαι, η δεύτερη ομάδα σου ή η πρώτη, δεν ξέρω τι στο διάλο είναι. Πήρε την άλλη ομάδα στην περασμένη Κυριακή να πήρε, τι έγινε. Ανώμαλε. Διχασμένη. Πώς το λένε, τι είναι, διχασμένη. Προσωπικότητα. Αυτό. Γεια σου Βασίλη, φιλαράκι μου, με το φωτάρα το γιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Παναγιώτης από Αθήνα, Ολυμπιακός. Ναι. Γεια σου Άγγι, γεια σου Τάκη. Γεια σου Παναγιώτη. Ρε Σιντάκη, να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτός ο Ρουφιάνος, ο Μπουρούσης, τι σου έλεγε εσύ βάζει στο γήπεδο? Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Αυτός ο Ρουφιάνος, τι σου έλεγε? Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Στο διαιτητή έλεγε. Τους διαιτητές έβριζε εκεί. Αλλά είναι συνηθισμένοι, τους βρίζουν, δεν μιλάνε. Οι διαιτητές κάνουν ότι να ακούνε, πάπ' θα. Και κοίτα να σου πω κάτι, και δεν είναι Ρουφιάνος, είναι Χέστης. Αυτό ακριβώς, και Ρουφιάνος και Χέστης και από όλα μαζί. Ωραία, φίλε μου, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω με την εκπομπή, μιλάω. Ναι, με την εκπομπή μιλάτε. Ναι. Σας ακούω ρε παιδιά τόσες ώρες. Δεν είναι τόσο ούτε μισή ώρα δεν έχουμε εκπομπή. Καλά, ήθελα να ξέρω, θα φτάσετε 50 χρόνια να παίρνετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θα φτάσετε εκεί που έφτασε ο Παναθηναϊκός, ήθελα να ξέρω. Πού ένα λεπτό, μπαρμπά. Για πέστε μου. Άκουρε μπαρμπά, περίμενε μπαρμπά. Πού έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός? Ας να τα πει μόνος. Πού έχει φτάσει? Πες μου τη Δέσποινα σε παρακαλώ. Ρόντι, κάτσε λίγο. Αφού ρωτάω γωρεάκι μου, σε πάρμπα. Πάνε να το επιβάλλεις, να μας πει πού έχει φτάσει. Πού έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός? Πού έχουμε φτάσει, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε φτάσει σε ένα τελικό. Ωραία. Άντε γεια! Πάρε την απάντησή σου τώρα. Πάρε την απάντησή σου τώρα. Βρωμοχουντικέ. Βρωμιάρε της ιστορίας Παναθηναϊκού. Η πιο βρωμική ομάδα είσαι. Πάρτε να απαντήσεις τώρα, ούτε από μένα ούτε από τον Άκη. Πάρτε να. Σε κάθε... Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέστε μου και την ιστορία με τον Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός που ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις? Λοιπόν μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσατε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Εντάξει μπαρμπά, πήρες την απάντησή σου, την πήρες. Εντάξει είμαστε Ρόντι, από το Γερόντι. Πήρες να κάνεις και μας ακούς και τόσες ώρες. Τα έχεις χάσει. Χαμένα τα έχετε όλοι σας. Νομίζεις ότι όπως είναι οι ώρες είναι και τα πρωταθλήματα. Μισή ώρα κάνουμε εκπομπή. Τις έβγαλες 5 ώρες εσύ. Έτσι έχετε βγάλει και τα πρωταθλήματα. Μόνοι σας. Και έτσι πληρώσατε και πήρατε και το Wembley. Λοιπόν, σε και κάθε... πήγατε. Κάτσε τον άδειο μου γράφει ένας φίλος. Για πες. Σε κάθε επίθεση ο Μάνος κοίταγε στα μάτια τον Δημητράκη. Μου, το είπε, μου το είπε ένας βάζελος που καθόταν κοντά του. Μπορεί να το διασταυρώσετε. Άντε ρε παιδιά, τι λέτε ρε. Τέλος πάντων, ναι, όχι, λέω. Δεν άντεχε το 7-0. Πάμε παρακάτω. Πάμε, δεν επαναλαμβανόμαστε, ξέρουμε τι αντέχει. Θα σου πω εγώ τι αντέχουν και δεν αντέχουν.